Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από την Καστανιά. Πώς τα είδατε εκεί, τι εικόνα έχετε αποκομίσει, εντυπώσεις σας από συμμετοχή, από ανάπτυξη τοπικών προϊόντων? Δεν σας ακούω καλά. Λέω, πώς είναι η συμμετοχή και από άποψη του κόσμου τα προϊόντα? Κοιτάξτε, έχει αρκετό κόσμο. Να σκεφτεί κανένας μετά την πανδημία. Έχουν έρθει πολλοί και τιμούν την προσπάθεια του συλλόγου εδώ στην Καστανιά και έτσι ήρθαμε και εμείς να τους θυμίσουμε. Τώρα, τα τοπικά προϊόντα καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για τους παραγωγούς να τα αναδείξουν και κυρίως να πετύχουν και καλές τιμές, κύριε Περιφερειάρχα. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα είχαμε πρόβλημα που ξεραίνονταν οι καστανιές. Αυτό το λύσαμε με τον Μπενάκιο που βρήκαμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τη μύγα αυτή που έτρωγε τις καστανιές και τις κατέστρεφε. Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε άλλο για τον καρπό. Μιλήσαμε και μας είπανε να αποτανθούμε στο Ελγό Δήμητρα στη Θεσσαλονίκη που θα μπορέσουμε να κάνουμε ψεκασμούς για να μπορέσουμε να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα, γιατί είναι πολύ σοβαρό για τους παραγωγούς. Τι σας λένε οι παραγωγοί, κύριε Περιφερειάρχα, τι ζητούν από σας? Κοιτάξτε, οι παραγωγοί φέτος έχουν χάσει τα 2/3 τουλάχιστον από την παραγωγή τους. Και αυτό πρέπει να το δούμε για το μέλλον εμείς για να βοηθήσουμε. Είστε αισιόδοξος για τις ορεινές περιοχές της Ηπείρου, ότι μπορούν μέσα από τέτοιου είδους προσπάθειες και τα τοπικά προϊόντα να αποκτήσουν εξωστρέφεια, αλλά και εκείνοι να πετύχουν καλύτερες τιμές? Κοιτάξτε, γίνεται μόνιμα μια προσπάθεια από την περιφέρεια και με τις εκθέσεις και με τα επώνυμα τοπικά προϊόντα και τα τυποποιημένα. Πιστεύω ότι εάν επιμείνουμε θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τελείως την κατάσταση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Μίγδο, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια γιορτή σήμερα στην τοπική κοινότητα Καστανιάς, γιορτή Κάστανου. Στην Καστανιά, λοιπόν, για άλλη μια χρονιά με μεγάλη συμμετοχή, όπως μας είπε λίγο πριν ο Περιφερειάρχης. Και θεωρώ ότι κοντά στους ανθρώπους της Λιωμάλης και του Μόχθου ακούτε και αυτοκράζεστε και τα προβλήματά τους. Επιτέλους χαμόγελα, επιτέλους γιορτή. Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη σήμερα είναι επιποδός και γενικότερα όλη η περιφερειακή ενότητα Άρτας. Εξαιρετική προσπάθεια του Συλλόγου της Καστανιάς με τη συνδρομή της περιφερειακής ενότητας Άρτας. Τα ωραία πρέπει να λέγονται. Ο κόσμος διασκεδάζει. Βγαίνει από την αφάνεια και από τον αραχνιασμένο ιστό του ο Δήμος. Η Καστανιά είναι ένα πανέμορφο χωριό. Το τοπικό προϊόν του Κάστανου και του Τσίπουρου σήμερα διαφημίζεται πλήρως. Όλη η Άρτα είναι εδώ. Θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο επιτυχημένες διοργανώσεις που έχει κάνει η Καστανιά και συγχαρητήρια στον Σύλλογο. Σας ικανοποιεί η συμμετοχή από τον κόσμο για τη σκεψιμότητα? Η συμμετοχή είναι πραγματικά μεγάλη. Και από ό,τι βλέπω συνεχώς έρχεται κόσμος. Θεωρώ ότι είναι όλα αποτέλεσμα της πολύ καλής δουλειάς και της άψογης συνεργασίας μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Καστανιάς και Τοπικής Κοινότητας. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μίγδο. Και εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω του χρόνου να είσαστε εδώ. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σήμερα είστε στην Καστανιά. Φαίνεται ότι ο κόσμος έχει ανάγκη και αυτό να ξεδώσει, αλλά και οι ίδιοι άνθρωποι της περιοχής να αναδείξουν τις ομορφιές του τόπου και τα δικά τους τοπικά προϊόντα. Καλημέρα σας από την όμορφη Καστανιά. Όντως, πολύ σωστά το είπατε, ο κόσμος έχει ανάγκη να επανέλθει στις ρίζες του. Ρίζες σημαίνει χωριό, σημαίνει πανηγύρι. Και φυσικά είμαστε και εμείς παρόν να συμμετέχουμε σε αυτό το καλό το πανηγύρι με σκοπό να αναδείξουμε τα τοπικά μας προϊόντα. Ένα προϊόν το οποίο, όπως είναι γνωστό, ταλαιπωρείται αυτή την περίοδο. Ελπίζουμε με τη βοήθεια του Μπενάκιου Ιδρύματος να βρούμε λύσεις και πάνω απ' όλα να συγκεντρώσουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες σε μια έννοια που λέγεται αγροτουρισμός και να δώσουμε τις δυνάμεις μας σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής, όπως είναι γνωστό, είναι πάρα πολύ δυναμικό. Είναι
και ποιοτικά και ποσοτικά πάρα πολύ καλά. Επομένως η καλή συνεργασία θα αναδείξει αυτή την περιοχή. Βοήθησε και ο καλός καιρός σήμερα, κύριε Ψαθά, στο να μεθεί τόσος κόσμος στην Καστανιά και να περάσουν όλοι μαζί να γιορτάσουν αυτή την ημέρα. Δεν σας άκουσα. Λέω ότι βοηθάει ο καλός καιρός για τη μεγάλη επισκεψιμότητα. Φυσικά και βοηθάει ο καιρός. Όπως βλέπετε εσείς στο πλάνο σας, είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Καλά κάνουν και συνεχίζουν και έρχονται να διασκεδάσουν και να δουν και τον τόπο τους από κοντά. Η παραγωγή είναι ικανοποιημένη, γιατί φαντάζομαι ότι ψήνουν κάστανα. Η παραγωγή θα τους ρωτήσουμε μετά, αλλά από την κίνηση που βλέπω στα περίπτερα που έχουν, ασφαλώς θέλω να πιστεύω ότι είναι ικανοποιημένη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλησπέρα σας.